ιδιαίτερα μετά το τέλος της πανδημίας φάνηκε το κενό επειδή τα νοσοκομεία είχαν πλέον μια μονοθεματική σχέση με ένα αντικείμενο που ήταν ο COVID, πραγματικά μετά φάνηκε η γύμνια του συστήματος όσον αφορά τις ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Σε αυτό το διάστημα άρχισαν να φαίνονται και οι αρνητικές εξελίξεις στο νοσοκομείο μας, το Βενιζέλιο νοσοκομείο, το οποίο η λειτουργία έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο λόγω της υποστελέχουσης όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων, που επιβεβαιώνουν την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γενικά στι δημόσιε δομέ τη υγεία ε, όλου του νησιού. Έτσι, μετά την ε, σταδιακή κατάρρευση του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτή, τα σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στα Χανιά, ήρθε η σειρά και του νοσοκομείου του Βενιζελίου. Εδώ και αρκετού μήνε, λόγω τη έλλειψη επαρκού αριθμού αναισθησιολόγων, τα τακτικά χειρουργία, πραγματοποιούνται με τη συνδρομή ιδιωτών αισθησιολόγων που έχουν έρθει με μπλοκάκι. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί βέβαια την κορυφή του παγόβουνου, γιατί η ήδη φύσατη υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό στο παθολογικό τομέα, στο ΤΕΠ, στη ΜΕΘ, στη θεματολογική, στη παιδιατρική, στη ψυχιατρική, στα πικονιστικά τμήματα και σχεδόν σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Βέβαια, παρά την έλλειψη παθολόγων, με εντέλεσθε, μετακινούνται οι σε ιατροί για να κάνουν εφημερίε στο νοσοκομείο ρεθύμνου και Σιτία Αφήνοντα πολλέ φορέ ακάλυπτο από ειδικευμένου γιατρού, ακόμη και το τέπ του νοσοκομείου. Οι κενέ οργανικέ ε, θέσει, όσο αφορά του γιατρού, προσεγγίζουν του 40. Ταυτόχρονα, μεγάλη είναι η υποστελέχωση στη νοσηλευτική υπηρεσία. Υπάρχει τρομερή έλλειψη σε νοσηλευτέ, τραυματιοφορεί, βοηθού θαλάμου και λόγω μεγάλων αποχωρήσεων, ε, λόγω συνταξιοδότηση, έχουν φύγει πολλοί νοσηλευτέ ω σχολικοί νοσηλευτέ, διότι προτιμούν να πάνε σε ένα καλύτερο και πιο φιλικό περιβάλλον με τα ίδια λεφτά. Για ποιο λόγο να καθίσουν άλλωστε σε ένα νοσοκομείο όταν υφίστονται αυτή την τρομερή πίεση. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει έρθει πλέον καθόλου προσωπικό, όχι μόνιμο, ούτε καν επικουρικό για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και εδώ πέρα έρχεται στις, στις, σε, σε αυτά που είχε πει ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας ότι 75 άτομα θα ερχόταν μέχρι τέλους του χρόνου. Δεν έχουμε δει φυσικά ούτε ένα. Ε, αντίστοιχη έλλειψη προσωπικού υπάρχει στη διοικητική υπηρεσία γιατί δεν έχουν γίνει προσλήψεις εδώ και χρόνια στο παραγιατρικό προσωπικό, στη τεχνική υπηρεσία, στην πληροφορική, στη σύντηση, στην καθαριότητα και στη φύλαξη. Όλε αυτέ οι ειδικότητε των εργαζομένων αποτελούν του κρίκου μια αλυσίδα. Όταν ένα κρίκο πάσει, πάβει πλέον να υπάρξει αυτή η αλυσίδα. Γι' αυτό το λόγο, το πρόβλημα τη υποστελέχωση δεν γίνεται με το μπάλωμα τη προσωρινή πρόσληψη για ένα τετράμινο κάποιων αναισθησιολόγων με μπλοκάκι που είχε υποθεί από τον προηγούμενο υπουργό για να ανοίξουν κάποιε χειρουργικέ αίθουσε. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν προκυριχθούν άμεσα θέσει μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν οι πραγματικέ ανάγκε σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για να μπορεί το νοσοκομείο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Γιατί για την ορθή λειτουργία του νοσοκομείου χρειάζεται επαρκή αριθμό από όλε τι ειδικότητε των γιατρών, των νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμων, των διοικητικών, των τεχνικών, την υποστήριξη των εργαζομένων τη πληροφορική, φυσικά πάνω απ' όλα τη σύντηση, τη καθαριότητα και τη ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι αυτού του νοσοκομείου, αυτοί που έχουν δώσει ακόμη και την ψυχή του για το ΕΣΥ, δεν θα συμβιβαστούν με την αδιαφορία και τι υπόγειε πολιτικέ σκέψει των ηθινόντων και θα μα βρουν απέναντί του. Αυτό το τονίζουμε γιατί εδώ και λίγο καιρό άρχισαν πάλι κάποια πολιτικά παπαγαλάκια εντό και εκτό του νοσοκομείου μα να μιλούν για συγχωνεύσει. Αυτό αποτελεί για εμά κάζου μπέλι. Γι' αυτό και το λόγο, ε, παρέα μαζί με του υπόλοιπου συναγωνιστέ υγειονομικού, διεκδικούμε πάντα με αγωνιστικέ παρεμβάσει να μην κλείσει και να μην συγχωνευτεί ε, με το παγνί και να μην αλλάξει χαρακτήρα το νοσοκομείο μα να μην μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και να μην υπάρξει αυτό το νέο εσύ. Καμία κατάργηση συγχώνευση τμήματος ή συγχώνευση τμήματο ή κλινική. Επικαιροποίηση του απερχαιωμένου και αναχρονιστικού οργανισμού του νοσοκομείου που αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξή του και την αύξηση τη χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτυχθεί. Ζητάμε την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών θέσεων εργασία όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις και να σταματήσει η συρρήκωση του νοσοκομείου. Ζητάμε φυσικά την παραμονή και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικέ μορφέ εργασία, αφού πληρούν και είναι, καλύπτουν διαρκεί και πάγιε ανάγκε των νοσοκομείων. Ε, ζητούμε τι αυξήσει μισθών σε επίπεδα ανάλογα με την αύξηση του πληθωρισμού, την επαναφορά του 13ου και 14ου 14, 14 ου μισθου την ένταξη στα βαρέα και αθηγηνά όλων των υγειονομικών, ε, οι γιατροί του ΕΣΥ να είναι πλήρους οι αποκλειστικοί σε απασχόλησης, να μην μετακινούνται οι γιατροί και άλλοι υγειονομικοί μεταξύ μονάδων υγείας για την κάλυψη κενών που έχει δημιουργήσει η διαχρονική πολιτική των μνημονίων. Και τέλος, και το πιο σημαντικό για μένα. και φυσικά για όλους μας, είναι η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, Απομακρύνοντα πάση μορφή εργολάβια και οικονομική εκμετάλλευση του πόνου και του ανθρώπινου δυναμικού. Η πόλη οι πολίτε του Ηρακλείου και όλοι οι επισκέπτε που έρχονται στο νησί μα κάθε χρόνο δεν έχουν την πολυτέλεια να μείνει το Ηράκλειο με ένα μόνο νοσοκομείο, το Παγνί, και ένα συμποβαθισμένο και συρρυκνωμένο Βενιζέλιο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.